Αναστάσιος Μαλαμάς. Απλός και ταπεινός, ο Αναστάσιος Μαλαμάς γεννήθηκε στο χωριό Κοκαλού, κοντά στην λίμνη Βόλβη, τον Δεκέμβριο του 1929. Η καταγωγή του πατέρα του ήταν από το σχολάρι της Θράκης. Ήταν θεοσεβούμενος άνθρωπος, είχε αγοράσει από ένα μετόχι την εικόνα των Αγίων Αναργύρων και την έφερε στην εκκλησία του χωριού. Η μητέρα του ήταν και αυτή θρακιώτισσα από τον Ιχώρη, κοντά στη Ρεδεστό. Απέκτησαν 6 παιδιά και το 1932 πέθανε ο πατέρας του σε ηλικία 37 ετών από πνευμονία. Όπως αφηγείται ο ίδιος ο Αναστάσιος, από μικρός πέρασα μαρτύρια. Ήμουν έως 2 χρονών, αβράκωτος, και πήγα και έπεσα πάνω στην πυροστιά. Τότες, ναι φάρμακα, ναι τίποτα. Με πρακτικά να με γιατρέψουν. Επειδή ήμασταν 5 ορφανά, εμένα το τελευταίο με έδωκαν για υιοθεσία σε ένα διπλανό χωριό. Ήμουν δίδυμος με έναν αδερφό μου που γεννήθηκε πολύ ζωηρός. Μπαμπάτσικο μωρό λέγανε, ενώ εγώ ήμουν σαν ψοφίμ, ζαλίμι με λέγαν. Εκείνο το βίζαναν, εμένα με είχαν παραπετάξει, μα ο πατέρας με λυπόταν και έλεγε, δώξε και σε αυτό να βυζάξει, να πάρει λίγο μαγιά, και μου δίνε λίγο λαδάκι με ζάχαρη. Περιφρονημένος ήμουν από μικρός. Και πεθαίνει εκείνο το κατάγερο και μνήσκω εγώ. Με δω και η μάνα μου ένα κομμάτι πίτα. Είχε το ταψί μπροστά εκείνη την ώρα και έγινε η υιοθεσία. 2,5 χρονών να ήμουνα τότε που με έδωκαν ορφανό σε ξένα χέρια. Με πήρε σαν κουτάβι με κλειστά μάτια ο πατριός να με πάγει στο άλλο χωριό. Με πήγε κατευθείαν στο καφενείο. Εκεί μέσα, 4-5 καρέκλες κι εγώ, ούτε να κλάψω να παραπονεθώ. Και έλεγε ο πατριός μου στον κόσμο, εκεί μέσα, πως με πήρε για παιδί του. Μετά με πήγε στο σπίτι του. Δεν είχαν αυτοί παιδιά. Μου δείχνει τη γυναίκα του και μου λέει, αυτή θα τη λες μητέρα. Εμένα θα με λες πατέρα. Ναι, ναι. Αυτή όμως η γυναίκα του ήταν σαν τσαγκάδα, προβατίνα δηλαδή, που όταν γεννά δεν παίρνει κοντά τα αρνάκια της. Με χτύπαγε. Αλίπητα για σκοτωμό, από το ξύλο μια μέρα, βάφτηκαν τα σανίδια της παράγκας όλο αίμα. Ύστερα από λίγο έφτασε αυτός. «Τι είναι?» με έδειρε η μάνα. Τότε κι αυτός άρχισε να δέρνει αυτίνα, ώσπου με τα πολλά κάτι γειτόνι ειδοποίησαν τη μάνα μου. «Θα σκοτώσει αυτή το παιδί, τρέχα!» Και ήρθε να μ' αρπάξει αβράκωτο, κρυφά από την αυλή. Την άλλη μέρα ήρθε αυτός για να με ξαναπάρει, μα οι δικοί μου με έκρυψαν. Σχολείο πήγα 3 τάξεις και από αυτές μια τάξη δεν πήγα, γιατί ήμουνα πολύ άρρωστος και έβηχα. Ο δάσκαλός μας ήταν πολύ αυστηρός, μας έδερνε. Όταν ήθελε να τιμωρήσει ένα μαθητή, τον έστελε να κόψει βίτσες από τις λιγαριές που ήταν μαλακές και δεν σπάνουν. Και μετά έλεγε, τα χέρια πάνω στο θρανίο, και τσατ τσατ βαρούσε με τη βίτσα. Όμως μετά όταν γέρασε, μας μάζευε κάτω από το πλατάνι και έλεγε ιστορίες. Μια μέρα είπε την ιστορία του Δαβίδ, που ήταν τσομπανάκος, και πως έγινε βασιλιάς. Και η στολή του είχε όλα τα χρώματα της γης. Πολλές ιστορίες μας έλεγε από την βίβλο. Μας είπε κάποτε και για τον αδερφό του που έπαθε μελαγχολία και πως του είπανε να λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Όλη η ζωή μου γεμάτη είναι με θαυμαστά από τότε που ήμουν τσομπανάκος μέχρι και τώρα. Τα σπίτια μας ήταν παλιά, τουρκικά σαν αχούρια, με λάσπη και κοπριά για ντουβάρια, με άχυρο μέσα, με ραγάζια πλεγμένα σάζια. Τότε η ζωή ήταν απλή. Παλιά ο κόσμος με ένα παραμύθι το βράδυ κοιμόταν πολύ ευχαριστημένος. Τώρα δεν παρηγοριέται με τίποτα. Τότε ζούσαμε σαν αγριάνθρωποι μέσα στους δρόμους. Κάποτε ξέχασαν το ποντικό φάρμακο μέσα στην πινακοπτή και παραλίγο να μας εξολοθρεύσει. Και τι τρώγαμε? Κατσαμάκι, κουρκούτι με καλαμποκάλευρο, σαμόλαδο με ζάχαρη, σαν χαλβάς ήταν. Μικρό με έστελναν με τα γουρούνια στο βάλτο, μέσα στα μαντάκια, στη λάσπη. Εκεί έπινα θολό νερό της βροχής και κάποτε που δεν είχα ποτήρι έβαζα το λαστιχένιο παπούτσι μου μέσα στις λακκούβες και έπινα. Πάσχα μόνο είχε κρέας. Μετά άμα σφάζανε κανένα γουρούνι είχε λίγδα, τσιγαρίδα, καβουρμά και αυτά λιγοστά. Κάποτε τρώγαμε και χέλια από τη λίμνη. Τα φρούτα μας ήταν τα γκόρτσκια, άγρια πίδια. Τίποτα βατόμουρα, στα φύλλα. Μέσα στις βατσινιές, σαν αλεπούδες μεγαλώσαμε. Ξυπόλυτα μέσα στα μπαντάκια. Από 4 χρονών σαλάγιζα τα πρόβατα στην Στρούγκα. Είδα πολλά. Πήγαινα στα γουρούνια από 6-7 ετών.
Κρύο, χειμώνας. Έτρεμα από την παγωνιά. Τι να κάνω. Όταν ήμασταν μικρά, τρώγαμε όλοι, δίχως πιάτα, μέσα από το ταψί, κατσαμάκι δίπλα από τη φωτιά. Από μικρός, όλο με γέρους ήθελα να μιλώ. Ό,τι άκουγα από τους μεγάλους το άρπαζα, γινόταν πρίκα μου. Δεν γνώριζα τι θα πει κούραση. Έμπαινα σε ρεματιές, φορτωνόμουν ξύλα και τα ανέβαζα με την πλάτη. Ο βοσκός, σαν βραχή το πρωί, το βράδυ θα στεγνώσουν τα ρούχα πάνω του. Μικρό παιδί, άφοβος ήμουν. Μια σκύλα με δάγκωσε βαθιά, μου έβγαλε κομμάτι. Το τύλιξαν με μια πατσαβούρα. Να το σημάδι. Μικρός κοιμήθηκα πάνω σε φίδι. Ήταν μια οχιά στο χώμα, παραχωμένη. Κοιμόμουν επάνω. Η οχιά δεν χαρίζει. Ένα χωριονό μας ήταν στο κάρο, πάνω. Και από κάτω του δίνουν ένα δεμάτι. Να σου ένα φίδι. Τον τσίμπησε και μέχρι να τον φέρουν έλειωσε. Μην πατήσεις λοιπόν φίδι, το έχει για προσβολή. Γιατί έχει εγωισμό. Το 44 μας έκοψαν τα σπίτια στο χωριό. Ερχόταν το τρένο με Γερμανούς, Βουλγάρους. Κάνανε νέδρα οι αντάρτες. Πιστόλια ακούγονταν σαν βατράχια. Χαλασμός. Η μηχανή ξεκλείδωσε και έφυγε. Τα βαγόνια έμειναν. Και μετά οι Γερμανοί για εκδίκηση γκρέμισαν τη σκεπή στο σχολείο και καίγαν τα σπίτια. Εγώ έβαλα ένα καπέλο στα αυτή μου. Οι σφαίρες σφύριζαν. Και πετάχτηκα σε ένα χαντάκι. Μετά φύγαμε στα βουνά. Εκεί ένα βράδυ με λέει ο αδελφός μου. Δεν πας στο χωριό μας, μήπως βρεις ψωμί. Με δίνουν και ντομάτες και παίρνω τις ρεματιές. Δεν ήξερα τι θα πει φόβος. Πολλές φορές γλίτωσα από θαύμα. Τότε με τους αντάρτες, όλοι μέσα στα χωριά κλεισμένοι ήταν. Από την Παζαρούδα έπρεπε να πάσω στην Ασπροβάλτα για να βρεις άνθρωπο. Εγώ όμως κάθε μέρα τα πρόβατά μου τα πήγαινα έξω. Μετά στο Μαντρί και εγώ καθόμουν σε ένα καμαράκι με ένα φαναράκι. Σφαίρες βουίζαν απ' έξω. Τα πρόβατα όρθια δεν τα έπιανε ύπνος. Τα πρωινά τα πήγαινα στο βουνό για βοσκή. Ένα βράδυ έρχεται εκεί που μέναμε. Σε κάτι αχερώνες μέσα ένας και λέει τη μάνα μου. Εμείς οι μαΐδες αποφασίσαμε να σκοντώσουμε τον Τάσο, γιατί νόμισαν πως πάω ψωμί στους αντάρτες, πως είμαι σύνδεσμος. Εγώ παρόλα αυτά συνέχισα να βοσκάω τα πρόβατά μου στο παχύ χορτάρι, που μόνο λαγί παγαίναν. Βγαίναν οι στρατιώτες παγάνα, μα εγώ γλίτωσα. Όταν έγινα 16 χρονών μια μέρα, καθώς βοσκούσα τα πρόβατα, σκέφτηκα ποιον δρόμο να πάρω, της αρετής ή της κακίας. Γονάτισα κάτω και ορκίστηκα στο Θεό να ακολουθήσω τον δρόμο της αρετής. Γιατί θυμήθηκα τι μας έλεγε ο δάσκαλος, ο Γιάννης Μητσαντώνης. Και από τότε αυτή η κατάσταση δεν μ' αφήνει. Εγώ είχα μεράκι στα πρόβατα και στην προσευχή. Με πιάνει συγκίνηση, θρηνώ και οδύρωμαι για το πιστεύω. Γιατί το πιστεύω είναι ένα σκηνί που μας κρατά και προσπαθεί να μας το κόψει ο πειρασμός. Άλλη μια μέρα, μόνος μου ήμουν, με την κλίτσα μου. Μέσα σε ένα λιβάδι με χορτάρια. Και βλέπω να περνάνε μαυροσκούφιδες με πολυβόλο στην πλάτη. Ολόκληρος λόχος πέρασε. Άγγελος Κυρίου με προστάτεψε. 17 έως 18 χρονών θα ήμουν, γιατί απαγορευόταν να βρίσκομαι εκεί που ήμουν, πίσω από το χωριό, όπου ήταν σαν άγρια ζούγκλα. Και όπως περνούσαν αυτοί από δίπλα μου, ούτε ένα πρόβατο δεν σκιάχτηκε. Δεν κουνήθηκε. Ούτε σκύλι για να αγαυγήσει. Πέρασαν και έφυγαν. Από τις φυλακές ήταν βγαλμένοι. Τους όπλησαν σαν χάρος. Πέρασαν 5 βήματα κοντά μου. Βλέπω ένα να προχωρά, σαν σκατζόχυρος, με όπλο, από μια πλαγιά στην άλλη. Φτάνω ψηλά. Με ρωτάν, είδες τίποτε? Τίποτα, λέω. Τότε με τον πόλεμο το χωριό μας ήταν κυνηγημένο. Μου λένε οι δικοί μου να πάω γάλα και ψωμί για το θέρο. Το χωριό ήταν περιτυλιγμένο με σειρματοπλέγματα. Μόλις με βλέπουν έρχονται με υποκόπανο και με βαρούσαν να κιωτέψω. Εγώ έτρεχα στα βάτα να γλιτώσω. Τα πρόβατα σταλιάξαν στα πλατάνια. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Με φέρνει μία μεταυτόματο με τη γεμιστήρα και ακούστηκε τότε μια φωνή. «Μη Παναγιώτη, μη! Είναι από τα καλύτερα παιδιά!» Σώθηκα. Η μάνα μας είπε να σταθείτε καθαρή με το στεφάνι σας στο γάμο κάτω από το Ευαγγέλιο. Όταν ήμασταν στην Καλαμάτα στρατιώτες, ένα απόγευμα είχαμε έξοδο. Μόνος ήμουν και εκεί που βάδιζα ένας χωριανός μου με πιάνει και με σβαρνά με φόρτσα. Σχεδόν να παλέψουμε για να με τραβήξει μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι με γυναίκες. Σου λέει αυτός δεν έχει ζυγώσει σε τέτοια μέρη. Αυτός ήταν μέσα προηγουμένος και βγαίνει και αρπάζεται και κρεμιέται πάνω μου. Με σβαρνούσε να πάμε.
Εγώ του λέω, η μάνα μου μου είπε, στο γάμο σας θα σταθείτε κάτω από το Ευαγγέλιο, σαν λουλούδια. Αυτή τη λέξη άκουσα και με έφτασε να γλιτώσω. Μόλις το είπα αυτό, εκείνος μ' άφησε. Καλά που δεν πήγα. Αν πήγαινα, θα μάθαινα. Γιατί όσο είναι αθώο το παιδί και δεν ξέρει από τέτοια, δεν τον τραβά. Η μεγαλύτερη πτώση είναι η πορνεία και το μεγαλύτερο τέχνασμα του σατανά να παρασύρει τον άνθρωπο σε αυτά. Όμως η δύναμη και η καλοσύνη του Θεού επεμβαίνει. Εκεί που ήμασταν υπεραμαρτωλοί, ήρθε ο Χριστός για να σώσει τους ανθρώπους. Η Εκκλησία μας βασίζεται στον παρθενικό βίο. Δες τον Αηγιάννη, τον πρόδρομο. Ο διάβολος βάζει όλες του τις δυνάμεις όταν διαγνώ παιδί και τότε ο άνθρωπος λέει: Θεέ μου, σώσε με, και τον κυκλώνουν τότε μεγάλες δυνάμεις. Άμα πιστεύει, έκτισε το σπίτι του πάνω στην πέτρα. Αν έχεις γερή πίστη, ο άλλος δεν σε παρασέρνει. Ένας συγχωριανός του που υπηρέτησαν μαζί την στρατιωτική του θητεία περίπου 3 χρόνια ανέφερε τα ακόλουθα. Όταν ήμασταν στρατιώτες, επειδή ο Τάσος δεν αγαπούσε τα όπλα και δεν τα κατάφερνε, όταν κάναμε μια βολή, μια φορά που αστόχησε, τον άρπαξε ένας υπολοχαγός, πολύ άγριος, και τον αρχινά στις βρισιές. Και δεν του φτάνε αυτό, το ρίχνει κάτω τον Τάσο και αρχίζει να πηδά πάνω του με τα αρβιλά του, ακόμη λίγο και να βγουν τα αντερά του. Ο Τάσος ούτε μιλιά δεν έβγαλε. Μια άλλη μέρα που είχαμε επιθεώρηση στα όπλα, όπως γινόταν κάθε Τετάρτη, κάτι όπλα είχαμε αμερικάνικα, και επειδή βρέθηκε ένα σκουπιδάκι στο όπλο του, αν και ήταν τόσο φιλότιμος και εργατικός και προσπαθούσε να μην δώσει δικαιώματα, κι όμως τον ορμά πάλι αυτός ο υπολοχαγός και τον χτυπούσε. Με την κάνει του όπλου στην κοιλιά, κοφτά μέσα, βρίζοντας. Και ο Τάσος το μόνο που είπε αργότερα ήταν: Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, δεν λυπάνται. Έτσι ήταν από παιδί. Δεν έκανε ποτέ φασαρίες. Το Ευαγγέλιο αυτός το είχε μέσα του και το τηρούσε, χωρίς να επηρεάζεται από τα σχόλια του κόσμου. Στο στρατό ήταν πρώτος στα θελήματα, στις αγκαρίες, με την ψυχή του πήγαινε όπου τον έστελναν. Όταν όμως έλεγαν βρωμιές, τραβιόταν στην άκρη. Δεν χαλούσε την καρδιά του. Είχαμε και έναν επιλοχία, άνθρωποι, σκληροί, ορισμένοι ήταν, που εμάς τα χωριατόπεδα δεν μας είχαν πάρει με καλό μάτι. Και όταν θύμωνε, ορμούσε να μας πνίξει από το λαιμό. Ούτε άδεια τον έδωσαν, όταν είπε στην αναφορά ότι η μάνα του ήταν βαριά άρρωστη. Και κοινής δεν έβγαινε η ψυχή της. Γι' αυτό έβαλαν πάντοτε στη φωτογραφία του. Ναι, με την φωτογραφία του ξεψύχησε. Την ημέρα που γινόταν η κηδεία της, δες πως τα έφερε ο Θεός, απολύθηκε και ο Τάσος και ήρθε ανεβαίνοντας με σιγανό βάδισμα την αναφοριά, από την δημοσιά ως το χωριό, κοντά στα 2 χιλιόμετρα, χωρίς να τρέξει. Εμείς κάναμε τόπο να περάσει μόνος του, σαν να ήταν κάποιος επίσημος, για να πάει στο φέρετρο της μάνας του. Διηγείται συγχωριανή του. Ακόμη και τα ζώα τα νοιαζόταν πολύ. Φαρείς και τον ένιωθαν και τον υπάκουαν. Να, κάποτε με τις ταραχές του πολέμου δεν είχαμε τζομπάνι για τα πρόβατά μας. Καμία 150 ήτανε. Το μαθαίνει ο Τάσος και μας λέει: Φέρτε τα μαζί με τα δικά μου. Τα μαζώνω εγώ, άμα θέλει ο Θεός και τα δικά σας, και θα τα μάθω. Μόλις τα πήρε, τα πήγαινε σε βοσκοτόπια ψηλά. Μια στο Λυκομάντρι, μια αλλού. Και θα ρίστο καταλάβαιναν πως τα αγαπούσε. Ούτε να τα προγγίξει, ούτε να βάλει άγριες. Και έτσι τα φύλαξε για ένα διάστημα και χωρίς μάλιστα να πάρει αμοιβή. «Τι, από σας θα πάρω λεφτά?» έλεγε. «Εκεί που μπορούμε ας βοηθάμε». Όταν κηρύχθηκε πόλεμος έλεγε: «Μη στεναχωριέστε, ο Θεός είναι μεγάλος». Και πήγαινε σε απάντητα μέρη και ρημιές, χωρίς φόβο με τα πρόβατα. Πειρασμοί και αδικίες. Το έτος 1954 παντρεύτηκε την Βάια. Από τον γάμο του απέκτησε 2 παιδιά. Συνέχισε να μένει στο χωριό του εργαζόμενο σκληρά. Έλεγε: «Δεν φοβόμασταν τίποτα μικρή, όταν και να ανταμώναμε. Μέχρι που απολύθηκα και ακόμα 2 χρόνια ήμουνα τζομπάνος, μετά καπνά. Και ύστερα πήγαμε μαστόρους. Μετά από 10 χρόνια κατέβηκαν στο χωριό Νέα Μάδητος, όπου παρέμεινε ως την κοίμησή του. Εδώ έκανε κι άλλες δουλειές. Δούλεψε ως κτίστης, υποτακτικός σε μαστόρους, χαμάλισε αποθήκες σιτηρών, καλλιεργητής σε λαχανόκηπους, πλανόδιος μανάβης. Τα ζαρζαβατικά τα κουβαλούσε με ένα καροτσάκι, μάλιστα άφηνε για να διαλέγουν τα καλύτερα οι αγοραστές και από πάνω τους έβαζε κι άλλα. Σε όσους τον αδικούσαν στις συναλλαγές, φρόντιζε να αφήνει κρυφά έξω από την πόρτα τους τα καλύτερα.
Όταν είχε αρχίσει τη μαναβική, είχε πει στη γυναίκα του: «Εγώ θα κάνω μπαχτσέ, θα πιάσω ζυγαριά στα χέρια. Αλλά στον άλλο κόσμο δεν θέλω να κρέμομαι από τη γλώσσα». Δηλαδή να κάνει ψεύτικους λογαριασμούς. Κάποτε πάτησε η ρόδα του κάρου το πόδι μιας γυναίκας, επειδή βιαζόταν να διαλέξει από το κάρο λαχανικά. Το ζώο φοβήθηκε και προχώρησε. Ο Τάσος στεναχωρήθηκε τόσο πολύ και ζητούσε συγγνώμη. «Σε κάνα ζημιά», έλεγε, χωρίς βέβαια να φταίει αυτός για την απροσεξία της. Και από τότε, όταν εκείνη η γυναίκα αγόραζε λαχανικά, δεν της έπαιρνε λεφτά για μεγάλο διάστημα. Πάντα έβαζε πιο πολλά ζυγίζοντας τα λαχανικά. Ο Τάσος, που είχε πολύ καλή μνήμη, γνώριζε πώς ακριβώς τον χρωστούν οι γυναίκες που αγόραζαν επιπιστώσει. Αλλά ποτέ δεν τους τα ζητούσε. Αυτές νόμιζαν πως τον κοροϊδεύουν. Όμως αυτός έτσι κέρδιζε σε υπομονή και έλεγε: «Σε μερικούς ανθρώπους οι φασαρίες τους δίνουν ζωή. Όμως άμα αντισταθείς και μαλώσεις, δεν θα σε χωράει ο τόπος. Αν έρθεις σε φασαρίες, τότε χάνεις. Γιατί γίνεσαι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο: το άλας χαλνάει. Όπως τα ζυζάνια που εμποδίζουν το σιτάρι, έτσι και με τον κόσμο. Χρειάζονται όμως και τα παλιόχορτα, γιατί αν δεν έχει και αντίθετους, πώς θα διακρίνεις, πώς θα δοκιμαστείς. Όπως οι τζομπάνιδες προσπαθούμε να κρατάμε μια ράτσα από κάποια καλή προβατίνα, έτσι να προσπαθούμε να κρατάμε μια ράτσα καλή. Γιατί από μόνος του δεν γίνεται καλός ο άνθρωπος, μόνο με ανθρώπινα λόγια, αλλά με άνωθεν βοήθεια». Ορισμένα δείγματα της ανεξικακίας του. Όταν ανεβήκαμε από το χωριό, ήμουν καμιά 35 χρονών. Δούλεψα με μαστόρους. Χτίζαμε σπίτια σε διάφορα μέρη. Ένα αφεντικό έβριζε πολύ. Όλο φώναζε. Μέχρι και κλέφτη με έλεγε, και συνέχεια ο θάνατός σου η ζωή μου. Φώναζε, κι εγώ να κουβαλάω τους ντενεκέδες με λάσπη στον νόμο. Τα έβαζε με μένα. Όμως τα έβαζε και με τον αναμάρτητο Χριστό. Και έβριζε. Θα έσκαζα αν νευρίαζα, όμως εγώ δεν ήξερα τι θα πει θυμός. Δεν ήξερα να παρεξηγηθώ. Δεν σχολίαζα. Δεν κατέκρινα. Όταν τελειώναμε, δεν έλεγε ούτε ένα ευχαριστώ. Μα εγώ δεν τον έκρινα στους άλλους. Μια μέρα, όταν ρίχναμε την πλάκα, έψησε ένα αρνί και μου έλεγε: «Έλα να φας». Μα εγώ δεν έτρωγα, γιατί ήταν Παρασκευή. Εγώ ελιές. Από τότε που δεν έφαγα αρνί, μ' έβαλε πιο πολύ στο μάτι. Βρισιές. Ήξερε ότι είμαι απείραχτος κακού. Κι όμως. Πώς ήρθαν τα πράγματα? Τα έφερε έτσι ο Θεός. Και μετά από χρόνια, ένας δικός του. Ήλθε μετανιωμένος και άρχισε να ρωτά για το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία. Και γύρισε στο πιστεύω. Κάποτε που δούλευα σε ένα αφεντικό που έβριζε πολύ τα θεία, τον ρώτησα: «Γιατί με βρίζεις?» Εκείνος μου είπε: «Εγώ δεν βρίζω εσένα». Και του απάντησα: «Βρίζεις όμως τον πατέρα μου, και αυτό δεν το αντέχω», και έτσι έφυγα από εκεί. Άκουγα ειρωνίες και στη δουλειά που έκανα και στην πλατεία όταν καθόμουν. «Βρε τον κοιμισμένο», άκουσα να λένε για μένα, μα εγώ δεν ήξερα να παρεξηγηθώ. Με λέγαν: «Γιατί δεν γλεντάς, γιατί δεν γυρνάς?» Εγώ σαν άνθρωπος πήγαινα σε γιορτές, μα δεν ήξερα άλλα, και τους λέω μια φορά: «Βρε εσείς, είδατε στις εικόνες κανέναν Άγιο να γυλάει?» Κάποτε έδωσε κάτι σκορδάκια σε κάποιον και εκείνος του είπε: «Μπαταχτσί, κλέφτη». Και αυτός την άλλη μέρα πήγε ένα δεμάτι σε αυτόν που τον εξύβρισε. Όμως κι αυτός ο άλλος του πήγε τυρί λέγοντας: «Συγγνώμη αν σε αδίκησα». Άλλοτε κάποια γυναίκα ήθελε να αγοράσει ντομάτες, τις πετούσε επίμονα, τις περιεργαζόταν και επειδή ο Τάσος της είπε: «Πιο σιγά μη χαλάσουν», αυτή θύμωσε και φώναζε: «Εσείς που κάνατε τους μεγάλους σταυρούς», κλπ. Τότε αυτός της είπε: «Επειδή κάνουμε σταυρούς, δεν είμαστε και εχμάλωτοι σε σένα». Ύστερα, για να μην μείνει ίχνος πικρίας μέσα του, της έδωσε τις καλύτερες ντομάτες. Έλεγε: «Πάντα παραπέφτουμε όταν μιλάμε. Μια φορά στο χωριό, μια πολύ νευρικιά γυναίκα μάλωσε και μας έσπασε με πέτρες όλα τα τζάμια. Ήρθε η αστυνομία και ρώτησε: «Να κάνουμε μήνυση?» «Όχι», είπα. «Θα πας στην αστυνομία μόνο αν είσαι κανάς δεσπότης και σε παίρνει το κύμα μαζί με παπάδες για κάτι που γράφουν». «Τότε ναι, αλλιώς όχι για τον εαυτό σου. Εσύ αποστραφεί το που λένε με ένα κρύο χαμόγελο και θα πας μακριά». Μικρός όταν ήμουνα δεν οργιζόμουνα καθόλου, ούτε έβλεπα κακό ή αδικία. Να, ένας πήρε την κομπίνα,
την θεριζοαλανιστική μηχανή δηλαδή, στο χωράφι του, ενώ εγώ είχα πει πιο μπροστά να έλθουν στο δικό μου χωράφι. Αυτοί όμως τον ξεγέλασαν και πήγε σε αυτούς. Αλωνίζει το δικό τους. Δεν ήλθε στο δικό μου. Το βράδυ εκείνο όμως πιάνει να χαλάζει. Καταστροφή. Εγώ τι κάνω? Για να μην φωλιάσει μέσα μου το κακό, πήγα και θέρισα το χόρτο. Αυτού, δηλαδή, που με ξεγέλασε στα κρυφά. Για να μπορώ να τον φέρνω κοντά στο νου μου, χωρίς κακία. Και έφυγα. Αφού θέρισα το χόρτο τους, χαράματα μη με δουν. Μιαν άλλη φορά, ο καφετζής είπε, επειδή όταν πήγαινα για ξεκούραση κανένα απόγευμα στο καφενείο, δεν έπαιζα στα χαρτιά και δεν παραγγέρνα πολλά-πολλά, είπε λοιπόν ο καφετζής, άμα ήταν όλοι σαν τον Τάσο, θα πεθνίσκαμε, θα το κλείναμε. Τι να κάνω? Πάω, φορτώνω ένα κάρνο πουρνάρια και τα αφήνω κρυφά έξω από το καφενείο για τη σόμπα. Δεν του το είπα. Χτύπησα με τέτοιο τρόπο τον σατανά. Όταν κάποιος με έκανε κακό, κοίταζα να είμαι μέσα στο στάβλο μοναχός μου, στα σκοτεινά, σκλήριζα, φώναζα με φωνή, «Ήμαρτον κύριε, συγχώρεσέ με», και άλλοτε στα χωράφια που δεν μ' άκουγαν, «Συγχώραμε», φώναζα, όπως ουρλιάζει ο λύκος, γυρεύοντας βοήθεια, αποκηρυγμένος ήμουνα. Κάποτε νίκιασα ένα μπακτσέ, από 5 στρέμματα που νίκιασα, το έκανα 15, μέσα στα καλάμια, δουλειά, βουρλιές, μέχρι τον πόη μου, 3 στρέμματα είχα σέλινα, πράσα, ήταν σαν ένα κύμα ο μπακτσές. Μια μέρα περνά ένας γεωπόνος με κοιλιά μεγάλη από τους αρχαίους. Στο τζαρδάκι καθόμουνα, απαγορεύεται εν ονόματι του νόμου, ούτε ένα φύλλο δεν θα βάλεις από σήμερα, τίποτα. Γιατί, ρωτάω εγώ, ήταν κρατικό, υδραυλικό το χωράφι εκείνο. Κι όμως μου το πήραν τον μπακτσέ. Φώναζε ο ένας, το θέλω το χωράφι μου τώρα. Βρέ τους, έλεγα, με τα πράσα είναι, περιμένετε να τα δώσω. Αυτοί φώναζαν. Άλλος πήρε τα σέλινα, άλλος τα πράσα. Σε αυτό το μέρος που έπεσα, εγώ ξέρω πόσο αδικήθηκα. Έρχεται ένας άλλος με κορδέλα. Μετρά, μου το παίρνουν. Το 1975 αναγκάστηκα και τον χάλασα τον μπακτσέ. Όταν βλέπω κάποιον που υπάρχει έστω και ίχνος ότι τον αδίκησα εγώ ή κάποιος δικός μου, λέω, εγώ θα σε συλλάβω στην προσευχή μου και θα με βρεις καλύτερη κατάσταση. Εμένα πολλοί κοιτούσαν να με κατεδαφίσουν. Άκρια δε βγάζεις, ούτως έδιωξαν και τους προφήτας, πριν από σας. Εξ αρχής ήταν η διωγμή. Σε διώχνει μια κεντριά και σε ξεπατώνει. Η απιστία των άλλων είναι σαν βουνό. Σου φαίνεται βουνό ό,τι σε πει ο άλλος. Η στεναχώρια είναι βουνό. Αυτό θα πει, πες το βουνό να πέσει στη θάλασσα. Μόνο η προσευχή λιώνει αυτό το βουνό. Πού να τα πεις αυτά να σου φύγουν? Γι' αυτό όσοι πιστεύουν πρέπει να ανταμώνουν, να δίνουν κουράγιο ένας τον άλλον. 2 φορές σώθηκα από τροχαίο στη δημοσιά. Την πρώτη φορά περίμενα στην παζαρούδα να περάσω απέναντι και ξάφνου έρχεται μια νταλίκα με πλατφόρμα σαν σύφουνας. Έριξε ένα τηλεφωνόξυλο κάτω. Πήρε την μισή γωνία του νιοχωρίτη. Έπεσε πάνω στο καφενείο και πήγε και σφινώθηκε σε ένα σπίτι. Πώς φωτίστηκα και τραβήχτηκα παράμεσα. Την άλλη φορά νυχτούλα ήτανε. Κρατούσα το σκοινί του αλόγου. Ήμουν έτοιμος να περάσω το δημόσιο. Και να μια νταλίκα. Κάνει το άλογο πίσω το κεφάλι. Με γλιτώνει. Άλλη φορά καμιά 35 χρονώνα ήμουνα. Πηγαίναμε με το κάρο χαράματα στην Κοκαλού. Μας έριξε ένα αυτοκίνητο κάτω. Το άλογο ψόφισε. Εμένα με πήγανε στο νοσοκομείο. Με δώσαν, θυμάμαι, 5.000 για άλογο και 2.100 για κάρο. Ασθένειες και κίνηση. Τι περιπέτειες είχα και με το ζάχαρο που με βρήκε στα 40 μου χρόνια. Θυμάμαι πως το κατάλαβα. Είχα φάει γλυκό κουταλιού και άρχισα να βλέπω τους ανθρώπους σαν σκιές, σαν ένα δάχτυλο του χεριού. Πάμε στο νοσοκομείο, μ' αρχίζουν ινσουλίνες. Όταν επέστρεψα στο χωριό, με σταματά ο γιατρός, ο αγροτικός. Με ρωτά και μ' αρχινά στις μούντσες, λέγοντας «Γιατί δέχτηκες?» Και με πάνε στο σανατόριο της Καβάλας, όλοι φυματικοί. Γράφω γράμμα σπίτι, ελάτε να με πάρετε, πεθαίνω. Είχα γίνει ελεηνός, έρχεται η γυναίκα μου με τον αδελφό της για να με πάρουν. Στο δρόμο δεν έλεγαν ούτε μια λέξη από την στεναχώρια τους, νόμιζαν πως θα είχα πεθάνει. Μας δίνουν εξιτήριο και δίαιτα, τι να τρώω. Γυρνάμε σπίτι και άρχισα να τρώω τυρί, όπως το έπιζαν στην τσαντίλα.
Έβαλα βάρος, γιατί με είχε πει ένας γιατρός εκεί ότι αν βάλεις κιλά πέφτει το ζάχαρο. Κόβουμε την ινσουλίνη και παθαίνω ένα κόμα και με τρέχουν στο ΑΧΕΠΑ, με το στόμα ανοιχτό. Εκεί μια φοιτήτρια λέει στη γυναίκα μου, έλα να δεις πως μυρίζει η αναπνοή του, σαν πιο μήλο. Οξονάρα, και άρχισα πάλι τις ενέσεις. Ήμασταν στο σανατόριο Καβάλας. Το βράδυ ήλθε μια κοπέλα σεμνή, ντυμένη μαύρα. Ήλθα, λέει, στη γυναίκα μου και θα πάρω αυτό που έχει ο άντρας σου. Είμαι η Παρασκευή, από το Σταυρό. Πράγματι, πήγα στην Αγία Παρασκευή, την εκκλησία του Σταυρού. Δέχτηκε την αρρώστια αυτή με τις πολλές επιπλοκές, με πολλή υπομονή, και έλεγε αν δεν έλθει ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο, σε αυτήν την παρακμή με την αρρώστια, δεν μπορεί να μπει στο νόημα. Καθώς προχωρούσε η αρρώστια αυτή, είχε πολλά επεισόδια, άλλοτε με υπεργλυκαιμία, διαβητικό κόμμα και νοσηλεία σε νοσοκομεία, και άλλοτε με υπογλυκαιμία, με επεισόδια ζάλης, επειδή δεν ρυθμιζόταν το ζάχαρο. Κινδύνεψε σε πολλές περιπτώσεις και έλεγε πως ο Θεός τον γλίτωσε άπειρες φορές από θαύμα. Διηγείται η γυναίκα του Τάσου. Το 1975, όταν πήγε ο γιος μου στην Σουηδία 18 χρονών περίπου, δεν γνώριζε πού και πώς θα πάει. Μια διεύθυνση είχε μόνο σε ένα μακρινό γνωστό του. Μα ο Τάσος τον είχε στην προσευχή του και πηγαίνοντας στο τρένο είδε ένα γεράκο, του είπε. «Μη στεναχωριέσαι, κι εγώ εκεί πάω». Όταν το τρένο έφτασε στη θάλασσα της Δανίας και κατέβηκαν για να μπουν σε πλοίο, όλοι οι επιβάτες κατέβηκαν, μα ο γεράκος πουθενά. Τότε ο γιος μου είδε ένα ζευγάρι να μιλάνε ελληνικά και συνέχισε μαζί τους το ταξίδι, μέχρι την πόλη που ήθελε να πάει. Θαυμαστές συναντήσεις, ζωντανά πράγματα. Το 1997 πήγαμε στην Σουηδία, όπου ήταν ο γιος μου από το 1975 περίπου, για να τον δουν οι γιατροί μιας διαβητολογικής κλινικής. Ήδη είχαν αρχίσει οι φλεγμονές στα κάτω άκρα του και αρχόμενη γάγγρενα. Εκεί ο υπεύθυνος γιατρός είπε ότι άρχισε η μικροβιακή μόλυνση. Κινδύνευε να πάθει οστιομυελίτιδα και να επεκταθεί σε σιψεμία. Μάλιστα είπαν ότι είναι κρίσιμο το επόμενο 24ωρο. Το ίδιο βράδυ είδα στον ύπνο μου έναν ψάλτη από το χωριό, πεθαμένο πριν 8 χρόνια, να βρίσκεται σε ένα πράσινο λιβάδι με ένα ωραίο σπιτάκι. «Γιάνγκο», φώναξα, «τι ωραίο μέρος, πού είσαι?» «Α», είπε ο ψάλτης, «εδώ είναι πολύ, μα δεν χωρά ο καθένας». «Για τον Τάσο να δεις τι ετοιμάζουν, αλλά θα αργήσει να έλθει». Τότε η γυναίκα του αισθάνθηκε ότι παρά τις προβλέψεις των Σουηδών γιατρών, ο Τάσος δεν θα πέθαινε. Έμειναν συνολικά 3 μήνες εκεί και επέστρεψαν γιατί ο Τάσος δεν άντεχε να μείνει σε έναν τόπο που δεν ακούς να βαράν καμπάνα, όπως έλεγε. Δεν διέκοψε τις χειρονακτικές εργασίες του, ούτε θέλησε να βγει σε σύνταξη για να μην επιβαρύνει, όπως έλεγε το κράτος. Δούλευε ως τα 67 χρόνια, σκάβοντας με την τσάπα και ποντίζοντας τους κήπους. Όταν γινόταν η σοδειά του, πουλούσε τα προϊόντα του, γυρίζοντας τις γειτονιές με ένα χειροκίνητο καροτσάκι με 3 ρόδες. Με την πάραδο των χρόνων έπαθε διαβητική αγκιοπάθεια και γάγγρενα στο αριστερό πόδι, που είχε ως συνέπεια να του το κόψουν κάτω από τον γόνατο. Μετά, λόγω διαβητικής αμφιβληστροπάθειας, έχασε σιγά σιγά το φως του, μέχρι που τυφλώθηκε. Ο κροτηριασμός του αριστερού κάτω άκρου έγινε το 1998 και μετά από ένα χρόνο έχασε και το φως του. Έτσι, με κομμένο το ένα πόδι και τυφλός, καθυλώθηκε έγκλειστος τα τελευταία 7 χρόνια της ζωής του, μέσα σε ένα δωμάτιο στο βάθος του σπιτιού του, που έμοιαζε με κελάκι. Αργότερα εμφανίστηκαν και στο δεξιό πόδι έλκη και ειδήματα, μελανά, νεκρωμένα, δάχτυλα, από την γάγγρενα που απλώνονταν και που του έφερναν φοβερούς πόνους. Κάποτε ένιωθε σαν να του πριονίζουν το πόδι και είχε πόνους και στο ακροτηριασμένο. Αυτό ονομάζεται ιατρικός φάντασμα μέλος. Όταν το ρωτούσα πώς είναι, έλεγε «Ας παραλύσει όλο μου το σώμα, μόνο το δεξί μου χέρι να έχω για να κάνω τον σταυρό μου». Ίσως αν γύριζα στην πλατεία, στο πλατάνι να αμαρτανόμουν.
Για τις μετακινήσεις του μέσα στο σπίτι είχε ένα αναπηρικό καροτσάκι, μα όταν του πρότεινε να βγει έξω, με αυτό έλεγε «Εδώ μέσα δεν είμαι μόνος, έχω Αγίους συντροφιά». Άλλοτε έλεγε «Ο Χριστός είπε, εν το κόσμο θλίψη έχετε, όχι χαρά». «Αχ, πράγματι να παιδευτούμε εδώ, να είναι ο παιδεμός, ο τελευταίος. Και ξέρεις τι είναι, κόσμο να ακούς και κόσμο να μη βλέπεις». Έτσι στην ησυχία έφτανε στην απαραίτητη γι' αυτόν αυτοσυγκέντρωση και στην προσευχούλα, όπως την έλεγε που τον τραβούσε σαν μαγνήτης. Όσοι τον επισκέπτοντο στο βορεινό εκείνο κελάκι του έφευγαν αναπαυμένοι, γιατί ο Τάσος ταπεινά έλεγε αγιογραφικά χωρία και τα ανέλυε με διάκριση και αγάπη προς τον καθένα, αναθέτοντας όλα τα ζητήματα στον Θεό, γιατί, όπως έλεγε, μόνο με άνωθεν φωτισμό αλλάζει ο άνθρωπος. Κάποτε ο Τάσος είδε ένα όνειρο και κατάλαβε τι σημαίνει στενή και τεθλιμμένη οδός. «Να, ήμουν με ένα λογάκι, αδύναμο, νηστικό, παραδομένο τελείως και πηγαίναμε με ένα κάρο σε ένα δρόμο όλο γωνιές. Το αλογάκι σταματούσε κάθε τόσο. Πάω να το βοηθήσω και τότε κατάλαβα πως το αλογάκι ήμουν εγώ. Και ήμουν μέσα στα κόλια, τα ξύλα που ζεύουν. Και με δυσκολία πήγαινα και γκρεμός μπροστά κι όμως πήγαινα μπροστά λέγοντας «Αχ, κουράστηκα» και τότε ακούστηκε μια φωνή σαν ψαλμωδία από καμπάνες «Λίγο ακόμα και θα ξεκουραστείς». Παρόλο που για την αρρώστιά του είχε μεγάλη σημασία ή κατά το δυνατόν σωστή διατροφή με υπολογισμένη ρύθμιση θερμίδων, ο Τάσος δεν έκανε καμία παραχώρηση στο θέμα της νηστείας. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή τηρούσε απαρεκλήτως ό,τι ορίζει η Εκκλησία. Επειδή μετά την αναπηρία του δεν πήγαινε στον Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου, περίμενε να έρθει ο παπάς στο σπίτι για να τον μεταλάβει. Και έμενε νηστικός, βέβαια, μέχρι να έλθει ο παπάς μετά την απόλυση. Έβλεπες ότι λόγω του διαβήτη είχε απόπνοια ο Ξώνης, κι όμως περίμενε με πόθο την Θεία Κοινωνία, από την οποία παίρνουμε μερτικό από τον Χριστό, όπως έλεγε. Ενθυμούμενος τον καιρό που ήταν υγιής και πήγαινε νωρίς στην εκκλησία, έλεγε «Κάθε Κυριακή πήγαινε στην εκκλησία, τώρα με τον απόδικο μένω και τυφλός ακούω από το ραδιόφωνο. Η εκκλησία βοηθά πολύ τον άνθρωπο σαν παιδί της. Χαράματα ξύπναγα την Κυριακή. Κάθε μέρα για να έχει το άλογό μας κουράγιο ήθελε βοσκή. Τις Κυριακές, 5 η ώρα το πρωί, το έδαινα στο βάλτο στις Καλαμιές και ήμουν έτοιμος για την εκκλησιά». Τους τελευταίους μήνες της ζωής του ήλθαν μαζεμένες οι επιπλοκές της χρόνιας παθήσεώς του και αναγκάστηκε να κάνει πολλές εισαγωγές σε διάφορα νοσοκομεία. Από την καρδιακή ανεπάρκεια έπαθε πνευμονικό είδημα με βασανιστική ορθόπνοια, στιθακικές προσβολές και έμφραγμα. Συνάμα είχε καθημερινά αφόρητους πόνους στο πόδι που προχωρούσε η γάγκρενα, με το ζάχαρο να απορριθμίζεται. Τρυπημένος χιλιάδες φορές για ενέσεις ινσουλίνης, για αναλύσεις, σε ράντζα και ασφιχτικά γεμάτους θαλάμους και στην εντατική. Πολλές φορές, ενώ ήταν πολύ σοβαρά, ανελάμβανε πάλι, ώστε ο διευθυντής μιας καρδιολογικής κλινικής είπε απορώντας «Αυτός ο άνθρωπος είχε μία μη αναμενόμενη βελτίωση. Είχε σχετικά καλή καρδιακή λειτουργία, επειδή είχε ασκήσει την καρδιά του με τις σκληρές αγροτικές δουλειές». Βέβαια, ως άνθρωπος που μπαινόβγαινε στις κλινικές με ασθενοφόρα φορεία, είχε σημάδια κόπωσης. Την έγνοια ότι κουράζει τους άλλους και σαν φιλότιμος που ήταν, στεναχωριόταν. Αλλά πάντα έδειχνε υπομονή, ανεκτικότητα, διαρκή ευχαριστία. Για την αρρώστια έλεγε πως είναι καλό γιατί σε βοηθά να μην αγανακτείς και συμπλήρωνε με κατάνοιξη. «Να είμαστε υπερευχαριστημένοι που βρεθήκαμε σε αυτό το έργο να δοξάζουμε τον Θεό. Δόξασε ο Θεός, δισεκατομμύρια φορές δόξασε». Και δάκρυζε λέγοντας «Ο αναμάρτητος Χριστός τι θέλει από μας, χριστιανά τα τέλη, να παρακαλάμε τον φύλακα άγγελο που θα έρθει εκείνη την ώρα να μας προφυλάξει από τα πονηρά πνεύματα για να μην μας πάρουν. Η Παναγία που είναι σαν μια μάνα να μας δεχτεί στην αυλή των προβάτων». Ενώ πονούσε, σαν να του πριώνιζαν το πόδι και είχε δύσπνοια, παρακαλούσε για τους άλλους.
Τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, ενώ είχε τα γυαλάκια στη μύτη του για να παίρνει οξυγόνο, ήταν σε προσευχητική κατάσταση και έλεγε «Αχ Θεέ μου, σώσε με. Αχ Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Δώσε μου δύναμη και κουράγιο, το όνομά σου να έχω στην καρδιά μου. Αχ, τίποτα δεν θέλω άλλο». Δεν παρακαλούσε για τον εαυτό του, αλλά έλεγε με φωνή οικετευτική «Αχ Θεέ μου, σώσε την ανθρωπότητα. Θεέ μου, σώσε την ανθρωπότητα». Και νόμιζες ότι βρισκόταν αλλού. Επειδή όμως το δεξί πόδι μόλυνση προχωρούσε, έγινε νέα εισαγωγή στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και είχε προγραμματιστεί εγχείρηση για να του το κόψουν κι αυτό. Όμως, ξημερώματα Δευτέρας ζήτησε να χαιρετήσει τη γυναίκα του, ευχαριστώντας την. Πήρε τα χέρια της που τον υπερέδισαν και τα ασπάστηκε. Μετά, σταύρωσε τα χέρια του λέγοντας «Παναγία μου, λύτρωσέ με». Και κοιμήθη. Στις 30 Αυγούστου 2004, διατηρώντας μέχρι τέλος την λογική του και τις αισθήσεις του, τότε το πρόσωπό του Αναστασίου έλαμψε σαν τον ήλιο. Η γυναίκα του συγκλονισμένη αναφέρει «Γύρισα να δω. Το φεγγάρι το βλέπεις, τον ήλιο όχι». Έτσι έλαμπε το πρόσωπό του, ένα άνοιγμα μικρό στο στόμα του και είδα πως γεννιέται ένα πουλάκι με κολλημένα φτερά. Έβγαινε από το στόμα του. Μετά ανέβαινε προς τα πάνω αυτό το πουλάκι, ώσπου άνοιξε τα φτερά και χάθηκε. Τι ψηλό που μου φάνηκε στο ταβάνι. Η Βάια, η γυναίκα του, δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με την εκκλησιαστική ζωή. Δεν διάβαζε θρησκευτικά βιβλία. Ήταν εξωστρεφής, δραστήρια και δεν ήταν επιρρεπής σε φαντασίες ή υποβολές θρήσκων. Μετά το θάνατο του Αναστασίου άρχισε να διαβάζει Ευαγγέλιο, προσευχές. Και μάλιστα έλεγε «Ό,τι και να λένε, υπάρχει άλλη ζωή. Δεν σταματάω να το λέω μετά από αυτά που είδα ότι υπάρχει άλλη ζωή και η ζωή αρχίζει μέσα από τον τάφο». Ένα χρόνο σχεδόν μετά τον θάνατο του Τάσου, η γυναίκα του ήταν στη Σουηδία και είδε στο όνειρό της έναν συγχωριανό τους, που δεν είχαν μαζί του σχεδόν καμία σχέση, να είναι στην πλατεία του χωριού και να λέει «Άμα δείτε που είναι ο Τάσος, φορά μια στολή και έχει κόσμο μαζεμένο και δεν περπατάει, αλλά πετάει». Το πρωί η γυναίκα του πήρε τηλέφωνο στην αδελφή της και είπε ότι είδε τον τάδε. «Κύριο Ονούφριο». «Α», είπε η αδελφή της, «αυτός πέθανε, έχει 40 μέρες και που η γυναίκα του ούτε καν εγνώριζε». Ο αδερφός του Τάσου με τον συμμοριτοπόλεμο απήχθη με το πεζομάζωμα στην Ουγγαρία. Εκεί γεννήθηκε ο γιος του, Χρήστος. Εκεί μεγάλωσε και παντρεύτηκε την κόρη ενός απαχθέντος από τους αντάρτες. Βέβαια στο αθεϊστικό περιβάλλον που ήταν δεν είχε βαπτιστεί. Όταν γυρίσαν στην Ελλάδα, ο Τάσος έλεγε για τα νύψια του, αυτά ότι πρέπει να τα βαπτίσουν. Όταν πέθανε, είδε η γυναίκα του, τον Τάσο, ο οποίος με αυστηρή φωνή της είπε «Τον Χρήστο και την Ουρανία, τα Ουγγαράκια, να τα βαπτίσετε. Και αν δεν θελήσουν οι δικοί μας, να πείτε την κυρία Κάπα». Πράγματι έγινε η βάπτιση και σε λίγο ο Χρήστος και η γυναίκα του πέθαναν από καρκίνο αυτός και από νεφρική ανεπάρκεια αυτή, σε ηλικία 50 ετών περίπου. Άλλοτε ενώ τακτοποιούσε η γυναίκα του το κελάκι του, της ήρθε ένα κύμα ευωδίας. Σε λίγο ήλθε η αδελφή της και την ρώτησε «Γιατί λιβανίζεις?». Βέβαια η Βάγια δεν είχε θυμιατίσει, ούτε συνήθιζε να θυμιατίζει. Το ίδιο το αισθάνθηκε και ο γιος της. Χαρακτηριστικά του. Ο Αναστάσιος ήταν μετρίου αναστήματος. Οι χειρονακτικές δουλειές που έκανε από παιδί τον είχαν κάνει σκληραγωγημένο, άφοβο, φιλότιμο, ευαίσθητο στον πόνο των άλλων, ακούραστο. Ήταν πολύ εργατικός και επειδή μεγάλωσε με στερήσεις, εκτιμούσε και το παραμικρό. Ήταν ευχάριστος, γενναιόδωρος, φιλόξενος, πράος, ειρηνοποιός, μετρημένος. Δίδασκε σιωπηλά με το παράδειγμά του. Ποτέ σπάταλος, αλλά αφιλοχρήματος, που πρόκοψε με την δουλειά του. Στα παλιά χρόνια, όταν γίνονται πανηγύρια στο χωριό του και αγώνες πάλης, έπαιρνε μέρος και νικούσε συχνά, μα δεν περηφανεύεται. Είχε κατάβλητη σωματική δύναμη. Είχε επίσης καταπληκτική ικανότητα στις αριθμητικές πράξεις, που τις εκτελούσε χωρίς χαρτί και μολύβι. Διέθετε μνήμη ισχυρή, επειδή δεν είχε κουράσει το μυαλό του με ματαιότητες. Είχε καλούς λογισμούς και καθαρότητα. Περπατούσε σιγά σιγά, δεν βιαζόταν, έγερνε λίγο το κεφάλι.
Στην εκκλησία έκανε πολύ αργά το σταυρό του και με ευλάβεια μπροστά στις εικόνες. Εσέβετο πολύ το Ράσο και αγαπούσε την παράδοση. Ήταν ολιγαρκής, αυτάρκης, σοβαρός και εξυπηρετικός. Μιλούσε αργά, χαμηλόφωνα, συγκινητικά. Όταν όμως έλεγε απ' έξω τους μακαρισμούς, ύψωνε την φωνή του. Έλεγε με θάρρος τη γνώμη του σε κακοδοξίες. Ελυπεί το πολύ τους φτωχότερους και βοηθούσε κρυφά όσον μπορούσε. Τους εχθρούς που δεν τους είχε φταίξει αυτός, όχι μόνο τους κύκλωνε με προσευχή για να μην τους φωλιάσει μέσα του κάτι εναντίον τους, μα να τους ευεργετήσει. Οι γιατροί όπου πέρασε σε νοσηλευτικά ιδρύματα έμειναν έκπληκτοι με την υπομονή του. Όταν ενοσηλεύεται στο Παπα-Νικολάου, όπου του έκοψαν το αριστερό πόδι, έκανε ταπεινά ομιλία στους συναρρώστους του για τον αναμάρτητο, όπως πάντα αποκαλούσε τον Χριστό μας. Αφού ζητούσε την άδειά τους πρώτα να πει κάτι και αφού οι άλλοι περίμεναν να ακούσουν. Ποτέ δεν έκανε τον δάσκαλο από μόνος του, μόνο όταν έβλεπε διάθεση από τους άλλους. Όταν μιλούσε ακόμη για τα πιο καθημερινά, έλεγε «Να, όπως λέει», και εννοούσε το Ευαγγέλιο, και συντέριαζε με το θέμα κάτι από το Ευαγγέλιο, που από μικρός διάβαζε σχεδόν καθημερινά και το πονούσε. Η διδασκαλία του, έλεγε ο ευλογισμένος Αναστάσιος, «Το στόμα των ανθρώπων είναι σαν ηφαίστειο, όμως, όπως λέει αλίμονός σας, αν πούνε καλά λόγια για σας». Όμως και όταν παλεύεις με την αδικία, πίσω μπρος, σε σακατεύει. Είναι αυτό που λέει, εμίσησαν με δωρεάν, όμως τις προσβολές μόνο η προσευχή τις διαλύει. Λιώνει την αδικία. Εάν είναι θλιμμένη η προσευχή μου, θα πάθουν κακό, γι' αυτό θέλει προσοχή, να μην ριζώσει το μίσος μέσα σου. Όχι, άμα πέσω σε θλιμμένη προσευχή, θα πάθει ο άλλος ζημιά. Όχι να κάνω ζημιά στον άλλον. Έρχομαι σε απαρηγόρητη προσευχή και πέφτω στο ήμαρτον. Ζητώ μια παρηγοριά, συγχώρεση. Αν με έρθει περιφρόνηση, θεωρώ τον εαυτό μου αμαρτωλό και αρχίζω «Συγχώρεσέ με, Κύριε, συγχώρεσέ με». Όλους να τους βλέπουμε καλούς και να παρακαλάμε για όλους. Πολλοί πιστεύουν στο μαμονά, θέλουν να κερδίσουν άκοπα, δίχως κούραση. Έφυγε όμως η ευλογία, γιατί λέει «Με τον ιδρώτα θα βγάζεις το ψωμί σου». Όχι να βγάζουν πολλά λεφτά άκοπα. Αυτοί θέλουν εχμάλωτους στο συμφέρον. Εμείς δεν θα κάνουμε κακό σε όσους μας κάνουν κακό, γιατί μετά θα έχεις κανόνα για όλη σου την ζωή. Θα είναι αυτό εμπόδιο στην προσευχή. Άστους, επειδή είναι αυτοί στη λάσπη, θέλουν να τραβήξουν και σένα προς τα κάτω. Εμείς χρωστάμε να αγαπάμε άλλους. Δεν θα κάνεις κτήμα το κακό. Δεν θα το καλλιεργήσεις. Η μοχθηρία είναι απιστία. Άμα πιστεύεις, συγκρατιέσαι σε κάποια λογική. Αν κάτι δεν πιάνει τόπο, θάψτο. Το κατηγορητήριο απαγορεύεται αυστηρά. Τον εχθρό μας να τον φέρνουμε στο ύψος και εμείς τα πόδια του να παρακαλούμε τον Θεό να τον συγχωρέσει. Να δίνεις εκτίμηση στον εχθρό. Στο ύψος να τους βάλουμε και εμείς τα πόδια τους να είμαστε των εχθρών μας. Το πιστεύω μας δεν είναι αέρας. Θα πει να μην χαλάσεις την καρδιά του άλλου. Όσο πιστεύεις τον Θεό, τόσο δεν θέλεις να χαλάσεις την ψυχή του άλλου. Δεν λέει προσευχηθείτε για όσους σας κατατρέχουν. Αν σέλθει φώτιση να πεις. Αχ Θεέ μου, θα πονέσεις και θα κλάψεις για το Ευαγγέλιο. Εμένα με κύκλωσαν αδικίες και έκανα προσευχή. Όταν έβλεπα αδικία και δεν μπορούσα να την σταματήσω, γονατούσα και φώναζα. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Έτσι με περνούσε η στεναχώρια, γιατί οι προσευχές πέφτουν επάνω. Οι προσευχές τα πάντα τα λιώνουν, κι όμως προλαβαίνει η καλοσύνη του Θεού. Αν με φερθούν άσχημα, να πέσω στο ήμαρτον. Αν το αφήσω, θα με κάνει ζημιά. Αν ένας με φταίξει, τον παρουσιάζω σε ένα κλειό προσευχής. Με την προσευχή τα διαλύεις όλα. Εάν μαλώσω με κάποιον, χάνω την καλοσύνη του Θεού. Όσο λατρεύεις τον Θεό, τόσο να τιμάς και τον άνθρωπο. Η ανταπόκριση του ανθρώπου είναι στις δυσκολίες, είναι η υπομονή. Έχει ανθρώπους που κλαίνε γιατί δεν αρρωστάνε. Να μην πεις ποτέ ότι έχασα το δίκιο μου, γιατί θα σε ντελαπάρει. Άμα φωλιάσει μέσα σου το γιατί εγώ να χάσω το δίκιο μου, γίνεσαι άλλος άνθρωπος, φεύγει η χάρη.
Εμείς στόχο το φως θα έχουμε. Αυτό είναι η καλύτερη περιουσία. Όλα να τα λιώνει η προσευχή. Είναι προσωρινή η κυριαρχία του σκότους. Δεν έχουν φως αυτές οι δουλειές. Μεγαλύτερη περιουσία είναι να μείνουμε στον Χριστό με υπομονή. Να μην διαλογιζόμαστε. Τότε είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Μη συνερίζεσαι με τον κόσμο. Η αυστηρότητα όμως απαγορεύεται. Αλλιώς έχεις αιμοβουριά μέσα σου. Κάνε κάποτε ότι δεν γνωρίζεις τίποτε. Γιατί, πού θα βρεις άκρη αν μπλεχτείς με γλωσσοφαγιά. Τώρα ο κόσμος είναι χωρίς θεμέλια. Από κάτω προς τα επάνω. Είμαστε σε μια ομίχλη όλοι μας. Όποιος φωνάζει όμως βοήθεια θα σωθεί. Ο Χριστός είναι επανάσταση καλοσύνης. Ο κόσμος πίστεψε στο χρήμα και στον σαρκικό έρωτα. Η πίστη στον αναμάρτητο Χριστό μόνο θα μας σώσει. Από την οικογένεια να ξεκινά το ηφαίστειο της αγάπης, γιατί άμα θυσιάζεσαι για τον κόσμο και δεν υπολογίζεις την οικογένεια είναι άχρηστα. Είναι λάθος τεράστιο που μερικοί δεν υπολογίζουν την οικογένεια. Η γυναίκα τον άντρα της τον έχει κορώνα επειδή είναι από την πλευρά του. Από εκεί περιμένει χαρά τα πάντα. Όλες οι γραφές για τον άντρα λένε «Μακάριος ο ανήρ, ο φοβούμενος τον Κύριο». Την γυναίκα σου να την έχεις σαν παιδί. Πώς χαίρεσαι ένα παιδάκι, πάντα έτσι να την έχεις. Άμα κάνει κάτι ο ένας να το ξέρει και ο άλλος, αλλιώς είναι σαν απάτη. Για τα παιδιά να μην βασίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις. Μόνο ο Θεός θα τα προστατεύει εκ θαύματος. Πάντα να επιμένεις για τον Θεό στα παιδιά. Μια μέρα θα πέσουν εκεί. Τα παιδιά να πιάσουν προζύμι πνευματικό από την δημιουργία του Θεού. Τι εντολές έδωσε. Όταν είσαι παντρεμένος, να λες ότι πριν από μένα ο Χριστός το έβαλε αυτό το στεφάνι. Ξημερώνοντας Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, ο άνθρωπος να είναι καθαρός. Αν δεν έχουν στο γάμο στόχο για παιδί, μαζεύονται οι σατανάδες και παίζουν. Ο γάμος είναι ένα επίγειο αγαθό. Η χριστιανοσύνη προήλθε από παρθενικό βίο. Η Ελισάβετ και ο Ζαχαρίας σε βαθιά γεράματα έκαναν τον Άγιο Πρόδρομο. Το ίδιο και ο Ιακήμ και η Άννα. Μεγάλη τιμή θέλει αυτό για να μην το πάρουμε σβάρνα. Μόνο ο αναμάρτητος Χριστός είναι το φως. Χριστέ μου, μην φεύγεις από την καρδιά μας. Θέλει όμως καλοσύνη. Να χαίρεσαι όταν σε κατηγοράνε. Το κατηγορητήριο είναι καλό. Γιατί είναι σαν να γίνεται ένα φαγάκι και ρίχνεις μέσα και λίγο αλατάκι. Τότε καταλαβαίνεις αν συγχωράς τον άλλον. Εκεί φαίνεται η αξία του πιστεύοντα. Να σε κατηγοράνε και να κρύβεσαι σε κρυφό μέρος. Να παρακαλάς γι' αυτόν να τον σώσει. Όταν είσαι μόνος, τότε πιο γερή προσευχή. Τα μεσάνυχτα είναι καλά, γιατί τότε δεν σε εμποδίζει τίποτε. Η δύναμη της προσευχής είναι να ξαγρυπνήσει το μυαλό σου και να φτάσει ψηλά. Πώς φτάνει εκεί στον θρόνο του Θεού? Να λες «συγχώρεσέ με, συγχώρεσέ με» και ο Θεός ξέρει τι ζητάς. Εάν κάποιος μας αδικήσει, να παρακαλάμε γι' αυτόν. Εγώ τότε λέω «Θεέ μου, από μένα σε παρακαλώ, μη δικάσεις άνθρωπο». Και λέγοντας «Κύριε σου Χριστέ, ελεοισόν με τον αμαρτωλό, τον φέρνω αυτόν που με αδίκησε στο ύψος και είναι σαν να προσεύχεται αυτός». Εσύ τον παίρνεις εκ των προτέρων στην προσευχή σου και αυτός από άνωθεν θα φωτιστεί. Θα φέρεις αυτόν στο ύψος και θα προσεύχεσαι. Ελέησέ με τον αμαρτωλό. Το πνεύμα σου θα είναι σε αυτόν, αλλά όλα αυτά δεν λέγονται. Γιατί η προσευχή είναι αόρατο πράγμα. Τώρα δεν είναι εύκολο να κερδίσεις άνθρωπο. Γι' αυτό, άμα δεις κάποιον που σου έκανε κακό, όχι να κρατάς μούτρα, αλλά όχι και συναναστροφή με τέτοιον άνθρωπο, γιατί θα σ' αδικήσει. Προπάντων, μην πιάνεις κακία. Το χαμόγελο μην το κόβεις. Την αγάπη σου θα δίνεις. Τι λέει? Δια την υπομονή σας θα αποκτήσετε τα ψυχά σας. Δηλαδή, θα γλιτώσετε τις ψυχές σας. Υπομονή και ας τον πάει στο καλό. Ανεξικακία. Πρέπει να έχεις και αντίπαλο για να δοκιμαστείς. Εκεί είναι που θα γίνει λίγο νόστιμο το φαΐ. Ρίχνεις το αλατάκι, υπομονή και νοστιμεύει. Τα μεσάνυχτα ζυγώνεις εκεί, πιο καλά να προσεύχεσαι τότε. Ο νους πρέπει να είναι καθαρός και μετά αρχίζω πολλές φορές. Άγιος ο Θεός. Μετά δόξαση ο Θεός. Μπροστά η δόξα και ύστερα τα άλλα. Αφού δοξάσεις πρώτα, μετά προχωράς. Μετά Πάτερ ημών. Και αρχίζω, λέω από το Ευαγγέλιο τους μακαρισμούς. Πέφτω στα παρακάλια.
Κύριε σου Χριστέ, δια της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, ελέησέ με των αμαρτωλών. Μετά λέω άλλο κεφάλαιο. Ο αμαρτωλός γλιτώνει πιο γρήγορα από αυτόν που αγωνίζεται, αν κλάψει για βοήθεια. Αν πεις συγχώρεσέ με Θεέ μου και δακρύσεις, πιάνει πολύ το δάκρυ εκείνο, σαν να είναι μισό βάπτισμα. Ο Χριστός στάλθηκε από τον Θεό για να σώσει τον άνθρωπο, να πιστεύουμε στο αίμα του Σταυρού, στον εσταυρωμένο. Το αίμα που στάζει από τον Σταυρό να στάζει μέσα στην καρδιά σου. Η προσευχή είναι το μεγαλύτερο όπλο στον άνθρωπο, έχει μεγάλη δύναμη. Η προσευχή σου θα είναι η άλλη και εσύ θα είσαι αλλού. Θέλει πολύ αυτοσυγκέντρωση. Ο άνθρωπος αγιάζει τον τόπο, όχι ο τόπος τον άνθρωπο. Άμα κάνεις προσευχή, όλο το μέρος θα είναι στο φως. Λες ήμαρτον, πέφτεις στο ήμαρτον. Αναγνωρίζεις την καλοσύνη του Θεού και όσο βαδίζεις την ανθρωπότητα και την καλοσύνη, τόσο σε τραβά ο μαγνήτης να προσεύχεσαι. Το καλό θέλει και συμπαράσταση. Σε τραβά κάτι και προσεύχεσαι και σε διατάζει να κάνεις καλοσύνη. Σου μιλά, να, πάρε το ψωμί και πάντως τον φτωχό. Να αυτοσυγκεντρωθείς, γιατί γνήσια προσευχή είναι να μην σκεφτείς τίποτα. Ο νους σου να είναι αφοσιωμένος πάνω, ώσπου να δώσεις παρόν στον Θεό και ο Θεός σε φωτίζει. Η προσευχή είναι αόρατο πράγμα. Δύσκολο να δώσεις να καταλάβει ο άλλος τι είναι. Μία μέρα είδα ένα φως να πηγάζει από γης και εγώ έκλαιγα και έλεγα «Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός», συνέχεια. Τόσα χρόνια που το σκέφτομαι, κλαίω με αυτό. Η αμαρτία είναι σαν το παγόβουνο. Όπως υπάρχουν πάγοι στον Βόρειο Πόλο και για να λιώσουν θέλουν θερμές ακτίνες του ήλιου, έτσι και η αμαρτία θέλει πολύ προσευχή, που είναι σαν τις ακτίνες του ήλιου. Η αμαρτία δύσκολα συγχωρείται, δύσκολα διαλύεται, θέλει πολύ προσευχή. Η προσευχή είναι απαραίτητη γιατί καλλιεργείται η ψυχή. Η βαθιά προσευχή είναι σαν επιστήμη. Δεν μπορώ να στο εξηγήσω. Να παρακαλέσουμε τον Θεό να νεκρωθεί ο εαυτός μας και να βρεθεί εκεί που είναι ο πόνος. Τον εαυτό μας θα το συγκεντρώσουμε να φτάσει στο φως. Κοντά και να ζητά βοήθεια. Θέλει μεγάλο αγώνα. Έχει χρόνια που παρακαλώ να με φωτίσει όπως το θέλει αυτός. Η λατρεία του Θεού είναι λαχτάρα. Μεγάλη αξία έχουν οι Άγιοι. Η φοβία είναι ολιγοπιστία. Η Εκκλησία είναι κυβωτός του Νοέ. Εγώ για τους καλόγερους και το ράσο κάνω ιδιαίτερη προσευχή. Χωρίς Ευαγγέλιο δεν καταλαβαίνεις τι λέει η Εκκλησία. Θέλω να ζω για να προσφέρω λατρεία με το ήμαρτον στο Θεό και φέρνω στο νου μου όλους τους πεθαμένους. Την Μεγάλη Σαρακοστή είναι επικηρυγμένος ο Χριστός και με τους χαιρετισμούς παρηγορά με την μάνα του. Χαίρε μήτυρ Θεού και πάντων των Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Τον Αγίων η καλοσύνη δεν πεθαίνει. Όταν πέφτω στην προσευχή όλα τα ξεχνώ. Είναι σαν θεραπεία και βλέπω τον Χριστό στο Σταυρό και την μητέρα του. Η προσευχή πρέπει να γίνεται εκ βάθους καρδίας και με αυτοσυγκέντρωση. Άμα κάνεις σαρκικά, είναι δύσκολο να είσαι με δάκρυα κάτω από τον αναμάρτητο Θεό. Οι χάρες. Οι Άγιοι πάνε σε απλούς ανθρώπους, όπως την κυρία Ελένη που ξεψυχώντας έλεγε συνέχεια από το ψαλτήρι «Το ραντίεις με ισόπο και καρθαριστήσω με». Οι χάρες φεύγουν από εκεί που πάνε τα λεφτά. Ο Χριστός όμως δεν ξεχωρίζει κανέναν, όλους τους έχει το ίδιο, αν γυρέψουν τη βοήθειά του. Να προσέχουμε, να έχουμε σεβασμό σε όλους τους Αγίους, αλλά και στον κάθε άνθρωπο. Ας είναι και κακός, παρακαλάτε να τον συγχωρέσει. Ο αμαρτωλός για να σωθεί πρέπει να αγωνιστεί πολύ, όπως αγωνίζεται ένας για να κάνει περιουσία καινούρια. Χαρά στον άνθρωπο που θυσιάζεται γι' αυτό και κλαίει για αυτά που πιστεύει. Όπως κρέμεται αυτό το σκυλί σε μένα, έτσι κι εγώ κρέμομαι στον μεγάλο Θεό που μου λέει «Πίστευε σε μένα». Στο βραχυκύκλωμα που παθαίνουμε, μέσα στον κόσμο, το φάρμακο είναι η προσευχή. Η χάρη του Θεού είναι το μεγαλύτερο πράγμα. Το Ευαγγέλιο τώρα είναι ορφανό και σαν να κλαίει. Μόνο άμα κάνεις τα έργα του Ευαγγελίου, τότε θα το πονέσεις και θα το κλάψεις. Δεν είναι μόνο να παραδεχόμαστε Θεό, αλλά και να το λατρεύουμε. Άμα φτάσεις στη λεπτότητα, δεν σε χωρά ο τόπος. Άμα αμαρτήσεις σε κάτι, ελέγχεις και το ελάχιστο. Αν δεν το ελέγξεις, θα σε μολύνει. Το παραμικρό αμάρτημα πρέπει να το κάνουμε προσευχή, ώστε να λιώσει. Γιατί να ρίξω το βάρος στον Θεό με το γιατί.
Εκ του πονηρού είναι να στεναχωριέται κανείς με το γιατί. Άμα το καλλιεργούμε το γιατί, είναι εκ του πονηρού, για να σε εξολοθρεύσει. Ο διάβολος δίνει όλες του τις δυνάμεις για να μην χάσει τη συμμετοχή που έχει μέσα μας. Να μην χάσουμε το πιστεύω μας. Είναι το σκηνί που μας ενώνει με τον Θεό, που μας δένει με τον Θεό. Όπως μια μέλισσα μαζεύει από όλα τα λουλούδια λίγο-λίγο και τα κάνει μέλι, έτσι και ο Χριστός κρατά την καλοσύνη μέσα στην Εκκλησία. Το τάλαντο που λέει στην παραβολή ο Χριστός είναι η καλοσύνη, όχι τα ταλέντα. Κάθε χριστιανός είναι λιχνάρι, είναι καθρέφτης, να βλέπεις το πρόσωπό του. Άραγε, έχει καλούς. Είναι κανείς να καταδικάζει τον εαυτό του, να σκέφτεται καλά. Άμα κάνεις καλοσύνη, γίνεσαι πάντα βαρετός. Θα πούνε, ας τον αυτόν, δεν έχει καμία απόδοση. Άχριστος είναι. Εμείς όμως, ούτε να το βάλουμε στην ιδέα μας, να έχουμε τους Αγίους στην οικογένειά μας, να τους παρακαλάμε. Τον Χριστό σταυρωμένο. Μπροστά. Την Παναγία. Εμείς ανήκουμε στην οικογένεια των Αγίων. Εκείνους να παρακαλάμε να μας δεχτούν. Στεναχώρια όχι για το ότι μας κάνουν οι άλλοι, στεναχώρια κυριότερη άμα αμαρτήσεις που δεν το επιτρέπει ο αναμάρτητος Θεός. Για έναν που μας φέρνει δυσκολίες, να πούμε. Αυτός είναι η αιτία που θα μας σώσει. Να μην τον κερδίσει μόνο το σκότος. Ποτέ να μην σκέφτεσαι πονηρά. Η πονηρή ιδέα κακό επεξεργάζεται. Να πεις Κύριε Ιησού Χριστέ. Και έτσι δεν γίνεται κτήμα σου η ιδέα αυτή, γιατί αλλιώς γίνεται επαναστάτης ο εαυτός σου. Το Άγιο Πνεύμα δεν κατεβαίνει στον περήφανο να τον φωτίσει. Για να μην καλλιεργούμε το μίσος, να μην ζυμωθούμε με κακία, να λέμε στον Θεό Πατέρα, ήμαρτον, στον Χριστό με τα αίματα στο Σταυρό, στους Αγίους, στους πάντες. Να μετατρέψεις την συνείδησή σου από μίσος σε καλοσύνη. Ο πολυμήχανος σε παγιδεύει σιγά σιγά. Φεύγει θεία χάρης και ούτε μπορείς να δώσεις άνω προσευχή. Άμα πεις για τον άλλον που σε έκανε κάτι, γιατί εμένα να με κάνεις έτσι, πάει. Είμαι πεσμένος στα πόδια του εχθρού μου, αλλιώς θα μείνει στη συνείδηση το μίσος. Στο Ευαγγέλιο μας, που είναι το βήμα του Χριστού, απαγορεύεται η κακία. Να τον πάρεις την προσευχή σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, και να παρακαλάς να το συγχωρέσει, για να μην ριζώσει η κακία, διότι γίνεσαι τότε κτήμα άγωνο, ακαλλιέργητο, εκτός καλοσύνης. Αν όμως πω ήμαρτον, φέρω τη μεγάλη δύναμη στο φως και παρακαλάω να συγχωρέσει όλο τον κόσμο που είναι καλύτερη μου. Αν σκύψω το κεφάλι μου και πω «Εγώ τι έκανα στη ζωή μου» θα βρω ταπείνωση. Και αυτό το να μην σκεφτείς ότι εγώ αδικεύτηκα προέρχεται από προσευχή. Ανάλογα με την δύναμη της προσευχής έρχεται ταπείνωση. Μόνο όσοι είναι στα πόδια του Χριστού είναι μια ξεχωριστή οικογένεια. Θέλει αγώνα να μην αφήσουμε τον σατανά να μολύνει τον λογισμό. Μόλις έρθει λογισμός, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σών με, γιατί η δύναμη του Θεού είναι μεγάλη. Είναι δύναμη καλοσύνης. Άμα δεν έχεις πίστη, γίνεσαι άγριο θηρίο. Δεν σε χωρά ο τόπος, ή θα αρρωστήσεις ή θα μαλώσεις. Ο καλός Θεός να μας δίνει δύναμη, να φωνάζουμε. Εσύ αναμάρτητε Χριστέ, θυσιάστηκες για τον κόσμο, βοήθησε και εμένα τον αμαρτωλό. Η καλοσύνη θάβεται εδώ στη γη. Η καλοσύνη δεν πιάνει τόπο στους ανθρώπους. Πιάνει τόπο στον Θεό. Βρίσκεις δικαίωση μόνο στον Θεό. Άμα χρηστευτεί ένα κοπάδι πρόβατα και δεν βγάζουν γάλα, δεν έχει καλάρνια. Χαλάει σιγά σιγά το κοπάδι, χαλάει και η ράτσα. Και τότε λέει ο Τζομπάνης, δεν με συμφέρει, και παίρνει απόφαση να τα δώσει στον χασάπι. Έτσι και η ανθρωπότης χαλάει σιγά σιγά, ώσπου θα έρθει η αγανάκτηση, η δύναμη που κρατάει το γεγονός αυτό, και τότε αλίμονο. Να χαίρεσαι όταν είσαι πρόβατο εν μέσω λύκων. Ο σατανάς είναι μουσαφίρι στο σπίτι σου και θέλει να σαρπάξει. Ο Θεός δεν έχει κόψει το δικαίωμα του πονηρού να πειράζει. Του άφησε δύναμη για να ελεγχθεί ο άνθρωπος, για να δοκιμαστεί. Άλλος με παρακάλια κρατά την θεογνωσία να μην χάσουμε αυτό που πιστεύουμε. Άλλος ξετροχιάζεται. Όχι μόνο να διαβάζεις αλλά και να πράττεις. Τότε θα το πονέσεις το Ευαγγέλιο. Έτσι να έχεις μπροστά σου όλα τα αμαρτήματά σου και τότε δεν θα κατηγορήσεις κανένα, γιατί ο άλλος από κάρβουνο μπορεί να γίνει διαμάντι. Είναι κακό πράγμα να παγιδεύεται ο άνθρωπος, γιατί τότε δεν φεύγει από τη δύναμή του το σκότος. Η μετάνοια είναι ένδυμα του νέου ανθρώπου. Ξαναγέννηση είναι όταν μετανοεί. Του έρχεται τότε μια ευλογία και λέει ήμαρτον,
και τότε ξαναγεννιέται. Ο Χριστός, αν τον δεχτεί σαν μαγνήτης, σε τραβάμε προσευχή. Η αγαθότης του Θεού είναι πιο μεγάλη από την δικαιοσύνη του, όπως τότε με την Ινεβή, που λυπήθηκε τα 120.000 παιδιά. Να μετανοούμε και να γινόμαστε άλλοι άνθρωποι, να ενδυθούμε το Ευαγγέλιο που είναι το βήμα του Χριστού. Οι αμαρτίες και σαν τις τρίχες της κεφαλής να είναι ή σαν τα φύλλα των δέντρων, όλες λιώνουν άμα πιστέψεις. Αν ένας μπορέσει από την ομίχλη να συνδεθεί με τον Θεό, είναι σαν ήρωας. Να χαίρεσαι όταν σε αδικούν και όταν αδικούμε να κλαίμε. Δεν θα είμαστε και απέθαντοι, αφού υπάρχει θάνατος, αρκετά τόσο που ζήσαμε. Μετά τα 70 χρόνια είσαι λαθρέος σε αυτή τη γη. Ήμασταν τόσα αδέρφια, μονάχα εγώ έμεινα. Πάει τώρα, τις παχές αγγελάδες τις φάγαμε. Αν δεν έλθει ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο με την αρρώστια, σε αυτή την παρακμή δεν μπορεί να μπει στο νόημα. Γιατί να χάσει ο Θεός μια ψυχούλα? Τον συλλαμβάνω αυτόν που με προσβάλλει στην προσευχή μου, για να μην φωλιάσει κακία μέσα μου. Πέφτω στο ήμαρτον και παρακαλώ να τον συγχωρέσει ο Θεός, μην τον ευρεί κανένα κακό. Η καλοσύνη είναι σαν ένα τεράστιο θωρακισμένο τάγκ. Το ποιος έχει δίκιο θα το εξετάσει ο αναμάρτητος Χριστός. Αν τον δούμε εμείς θα πέσουμε σε υπερηφάνεια. Οι υπομένοντες τώρα θα καταταχθούν με τους Αγίους. Όμως και όταν κρατάς λεφτά μη μιλάς για τα θεία. Η ανεχορταγιά είναι εμπόδιο. Να θρηνείς για αυτό που πιστεύεις. Η προσευχή έχει πολύ περισσότερη δύναμη από τα μηχανήματα. Όσοι ξέρουν τη δύναμή της έχουν πολύ περισσότερη δύναμη από όσους κάνουν τα κομπιούτερ. Κάποτε με ειρωνεύτηκαν σε ένα σπίτι. Μόλις βγήκα έξω από το χωριό, κρύφτηκα σε απλησίαστο μέρος και έλεγα γονατιστά όπως ουρλιάζει το σκυλί. Συγχώρεσέ με, Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Δεν είπα τι με κάνουν. Έβαλα τον εαυτό μου κάτω από το φως. Μόνο με προσευχή και με έργα θα νικήσουμε. Να παρακαλάς από καρδίας. Η υπομονή αποκτάται από το πιστεύω και την προσευχή. Όταν είσαι μόνος, τότε κάνε πιο γερή προσευχή. Τα μεσάνυχτα είναι καλά γιατί τότε δεν σε εμποδίζει τίποτε. Μόλις έλθει ένας λογισμός, να κάνουμε το σταυρό μας και να πούμε: Χριστέ μου, σώσε με. Εσύ θυσιάστηκες για μας. Έρχεται σαν σαϊτιές ο λογισμός, όμως θα λέμε: Κύριε σου Χριστέ, για τη Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, ελέησέ με. Αν η προσευχή σου είναι καλλιεργημένη, φτάνεις ψηλά. Ο Θεός είναι δύναμη καλοσύνης. Η προσευχή είναι απαραίτητη, γιατί καλλιεργείται η ψυχή. Όταν ξεκινάς μια δουλειά να αυτοσυγκεντρώνεσαι με προσευχή και τότε να μην φοβάσαι κανέναν. Μην ταράζετε η καρδιά σας. Θα πει να βρεις την αυτοσυγκέντρωση. Ο αναμάρτητος Χριστός είναι φως εκ φωτός και για να μας εμπιστευτεί πρέπει να δει τα παρακάλια μας, τα καλά μας έργα και τις προσευχές μας. Το Άγιο Πνεύμα δεν κατεβαίνει στον περήφανο να τον φωτίσει. Ανάλογα με την δύναμη της προσευχής έρχεται και η ταπείνωση. Να πιστεύουμε στο αίμα του Σταυρού, στον Σταυρωμένο. Το αίμα που στάζει από τον Σταυρό να στάζει μέσα στην καρδιά σου. Η προσευχή θέλει πολύ αυτοσυγκέντρωση. Στην προσευχή θέλει να σταματάς κάθε τόσο, να είσαι ήρεμος, να μην σκέφτεσαι τίποτα. Και ξανά να ανεβαίνεις σαν σκαλοπάτι επάνω. Σταματάς, προχωράς. Σιγά σιγά, ώσπου να φτάσεις επάνω βγαίνεις στο φως. Φτάνεις στη λάμψη. Άμα φτάνεις επάνω, μαγνήτης δεν σε αφήνει να πας κάτω. Χαρά όμως χρειάζεται. Να είσαι επιφυλακτικός, σαν στρατιώτης με κράνος, και τότε αισθάνεσαι ότι είσαι αμαρτωλός. Άμα το αισθανθείς, έχει στήριγμα η προσευχή. Να ζητάς προσευχή σαν ένα πουλάκι αδύναμο, δειλό, και να έχεις τον εαυτό σου σαν ένα φτωχό μυρμήγκι. Όταν λες «Είμαι αδικημένος από παντού», ρίχνεις το δίκιο όλο επάνω σου, επαναστατείς. Ενώ αν πεις «Αυτό το φως, ο Χριστός δηλαδή, βγαίνει για όλον τον κόσμο, εγώ άραγε κάνω αυτό που θέλει». Πώς να ελέγξω? Βγάλε τον δοκό από το μάτι σου. Μας λέει το πολύ πολύ να πεις είμαι κι εγώ στην ίδια ζυγαριά. Η αγάπη του Θεού είναι πολύ ισχυρή και φαίνεται στους αμαρτωλούς. Αυτή η θεία καλοσύνη αφήνει να πέφτεις για να ξαναγυρίσεις. Ο Κεχαγιάς αγαπά τα πλανεμένα πρόβατα πιο πολύ. Άμα δοκιμάσει ένα αμαρτωλό που γύρισε πίσω, αυτόν ο Θεός τον εμπιστεύεται. Αγαπά την αμαρτωλή, όπως γράφει, πιο πολύ. Εκεί δείχνει όλη την καλοσύνη του. Τους Αγίους να έχουμε μπροστά μας. Άλλοι λιανισμένοι, άλλοι σφαγμένοι, άλλοι πετροβολημένοι. «Δεν θα σας αφήσω ορφανούς», μας είπε ο Χριστός.
Εμείς ανήκουμε στην οικογένεια των Αγίων. Εκείνους να παρακαλάμε να μας καταδεχθούν. Η μεγαλύτερη απόδειξη της άλλης ζωής είναι η Παναγία που παρακαλάει δακρυσμένη όπως τον Σταυρό, τον αναμάρτητο Υιό της. Εμένα με κύκλωσαν αδικίες και έκανα προσευχή. Έτσι με περνούσε η στεναχώρια. Ο άνθρωπος μέσα στο λάθος είναι βουτυγμένος, αλλά η καλοσύνη νικάει τα πάντα. Ο αγιασμός και ο παράδεισος είναι πολύ λεπτά πράγματα. Κάποτε είδα ένα πολύ όμορφο κήπο, παράδεισο και μόνο μια ψυχή πέρασε μέσα. Ο ύποπτος κόσμος είναι απλωμένος παντού. Ακόμα και η προβατίνα, το κουτράει, το διώχνει δηλαδή, το μικρό της, μετά από 50 μέρες. Να παρακαλάμε τον Χριστό να μην φύγει από μέσα μας, να κρατάμε πραότητα. Να σκεπτόμαστε πάντα το καλό για άλλους. Οι υπομένοντες τώρα θα καταταχθούν με Αγίους. Θέλει καθαρότητα για να δεις οράματα. Εγώ πολύ ζόριζα τον εαυτό μου. Έφτιαχνα μεγάλο αγώνα, τότε που κάτι είδα. Κάποτε λέγαμε θα χαλάσει ο κόσμος, τώρα λέμε θα χαθούμε. Τώρα ξεσκεπάστηκε η ντροπή. Οι ίδιοι εμείς θα χαθούμε. Θα λέμε σε λίγο καλά που προλάβαμε και ζήσαμε. Η Ελλάδα μοιάζει με μικρό δέντρο, καρποφόρο, όμως ας πούμε αχλαδιά. Γύρω οι άλλοι λαοί είναι σαν θεόρατα, ας πούμε πλατάνια, βελανιδιές, χωρίς όμως καρπό. Επειδή δεν μπορούν να μας κόψουν με το πριόνι μια και έξω, σκάβουν γύρω-γύρω από το δεντράκι μας να μαραθεί από μόνο του, γιατί θέλουν δήθεν πολιτισμένα να ξεραθούν οι ρίζες μας και να γύρουμε από μονάχοι μας. Η Εκκλησία δεν είναι θέατρο να θέλει να κόβει όσο το δυνατόν περισσότερα εισιτήρια. Σκοπός είναι αυτοί που έρχονται να πιστέψουν ότι υπάρχει άλλη ζωή, Ανάσταση, Δευτέρα Παρουσία. Αλλιώς, τι να το κάνεις το πλήθος? Γιατί να τους καλοπιάνεις να έρχονται όπως να είναι? Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.